Παραπέντε στην πόλη. Και όλα αυτά γιατί σε λίγα λεπτά ξεκινάει σεμινάριο πρώτων βοηθειών από τον ΟΠΑΝΔΑ και την ομάδα διαχείριση κρίσεων στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευελπίδων με στόχο την ενημέρωση των Αθηναίων. Η Λουκία Σενιδά είναι εκεί και αυτό είναι κάτι πραγματικά χρήσιμο γιατί έχουμε ξεχάσει πολύ απλά πράγματα όπως θα δίνουμε τις πρώτες βοήθειες, ας πούμε, έτσι δεν είναι? Γεια σου, Ιάσονα. Ναι, ίσως και να το έχουμε ξεχάσει αρκετοί. Ακόμα και τη βοήθεια γενικότερα μπορώ να πω εγώ, αλλά αυτό τέλος είναι πάντων. Άλλο. Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα. Να πω ότι ξεκινάω, όπως είπες, σε λίγο το σεμινάριο, ότι διοργανώνεται στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής προσφοράς Πού από είναι τον αυτό? Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίου του Δήμου Αθηναίων. Είναι στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευελπίδων, λίγο πιο πάνω από τον Πανελλήνιο, Ευελπίδων 18. Α, μάλιστα. Είναι, ναι. Είναι πολύ κοντά στο Πανελλήνιο. Μα πού είναι, γιατί εγώ εκεί μένω. Ποιο είναι το Πολιτιστικό Κέντρο Ευελπίδων? Έχει ένα σαν πάρκο, λίγο πιο πάνω, που έχει ένα Όχι σαν ανοίγμα. πάρκο, είναι ένα πάρκο όλο, η μία πλευρά. Δεν είναι... Όλο, ναι, όλο πάρκο είναι. Είναι λίγο πιο πάνω από το Πανελλήνιο. Ναι. Έχει ένα άνοιγμα και είναι μέσα στο πολιτιστικό κέντρο, μέσα στο πάρκο. Α, μάλιστα. Δεν το έχω προσέξει, τέλος πάντων. Για πες μου. Ναι, ούτε εγώ το είχα προσέξει. Κοντά στη γεωγραφική υπηρεσία στρατού. Ναι, είναι κοντά εκεί, ναι. Μάλιστα, για πες μου. Να πούμε ότι η ομάδα διαχείρισης κρίσεων είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση. Αποτελείται από έμπειρους πιστοποιημένους διασώτες και από εθελοντές. Και στόχο έχουν βέβαια την προσφορά βοήθειας στην πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση από μαζικές καταστροφές, διάσωση ατόμων από ατυχήματα και άλλα. Το σημερινό σεμινάριο είναι το δεύτερο. Είχε γίνει και ένα ακόμη την προηγούμενη Δευτέρα. Ήταν ακριβώς το ίδιο, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων. Έχει διάρκεια 2-2,5 ώρες, όπως μου είπαν. Αφορά όσους δεν γνωρίζουν καθόλου από πρώτες βοήθειες. Βέβαια και όσους γνωρίζουν κάποια πράγματα, είναι χρήσιμο. Θα μάθουν πώς να αντιδρούν οι συμμετέχοντες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, πώς θα μπορούν να παρέχουν πρώτες βοήθειες σε περιστατικά που μας συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, όπως είναι λιποθυμία, εγκάβματα, κάποιος πνιγμός, αιμορραγία κτλ. Μες στην καλή κουβέντα είσαι από την αρχή της εβδομάδας, δηλαδή μπράβο, μου φέρνει την καρδιά. Τι να κάνω, αναγκάστηκα. Ναι. Έχει συμμετοχή, δηλαδή υπήρχαν τηλεφωνήματα όλη την εβδομάδα, έρχεται και ο κόσμος σιγά σιγά. Και περιμένουν να ξεκινήσουν. Βέβαια, εννοείται ότι όποιος ακόμα προλαβαίνει μπορεί να έρθει, έχει ελεύθερη είσοδο το σεμινάριο. Θα ξαναγίνει ή θα γίνει ένα σεμινάριο και τελείωσε? Είναι μόνο για σήμερα, ήταν μόνο για την προηγούμενη Δευτέρα και σήμερα. Αλλά η ομάδα διοργανώνει διάφορα από ό,τι μου είπε μέσα στον Απρίλιο. Οπότε όλο και κάτι θα ξαναγίνει. Γιατί αυτή είναι πραγματικά χρήσιμο αυτό. Είναι μαγειρεύει από το Θεό να είναι μόνο τσάκα τσάκα και τελείωσε. Είναι χρήσιμο και νομίζω ότι θέλει και πάρα πολύ χρόνο για να μάθει ουσιαστικά. Αυτό είναι σίγουρο. Αν θέλει να το κάνει και σωστά, μην ναι. το κάνει καλά τον άλλο και τον. Είναι επικίνδυνο. Σοφή που είναι την ώρα του. Ναι, πραγματικά είναι πολύ επικίνδυνο. Τέλος πάντων, Λουκία, σε ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία. Ευχόμαστε σε αυτού του ανθρώπου και μακάρι είναι τέτοια να γίνεται συχνά. Καλή συνέχεια. Γεια σου, μωρό μου. Γεια σου, Τεραφιλίδη, Μωρία την Κυρίδου, Κάκια Παυλίδου, Γιώργο Τρανταφυλόπουλο και πολύ καλά. Σας εύχονται όλα να πάνε καλά.